Καλό σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, μια ακόμη εκπομπή του Δράξαστε Παιδείας. Και απόψε θα παρακολουθήσουμε μια μουσική εορταστική εκδήλωση για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την Εθνική Επέτειο που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο. Και θέλω να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου τον αδελφό και συλλειτουργό Πρωτοπρεσβύτερο Πατέρα Χρήστο Κυριακόπουλο, γιατί μου έστειλε αυτή την δουλειά, αυτό που θα παρακολουθήσουμε σε λίγο. Ο Δήμος λοιπόν Ναυπλιαίων, ο ΔΟΠΑΤ σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος, την Κυριακή 26 Μαρτίου διοργάνωσε μια μουσική εορταστική εκδήλωση για την επέτειο της Εθνικής Παλιγενεσίας. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Πρώτης Βουλής των Ελλήνων, βουλευτικό στο Ναύπλιο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Βυζαντινούς ύμνους στις εορτήσεις του Ευαγγελισμού, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια, καθώς και νεότερα έντεχνα αναφερόμενα στο γεγονός της Εθνικής Εορτής. Το πρόγραμμα ερμήνευσε το μουσικό σχήμα Βυζαντινή και Παραδοσιακή Αντίλαλη στη διδασκαλία και ιδιεύθυνση του Κωνσταντίνου Ρούτουλα, καθώς και ο μουσικολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Χρήστος Κυριακόπουλος, ο οποίος και τιμήθηκε ιδιαίτερα τόσο από τον Δήμαρχο όσο και από τον Χωράρχη. Ας παρακολουθήσουμε την εκδήλωση αυτή που έγινε στο Ναύπλιο. Εντιμότατε κύριε Δήμαρχε, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, εκλεκτοί παρόντες, κύριε Βουλευτά, μεγάλη μας τιμή που είστε εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική τιμή που μας κάνετε, που με προσκαλέσατε και εμένα εδώ, για να διανθίσω με παραδοσιακά τραγούδια την απόψινή ωραία εκδήλωση που οργάνωσε ο Δήμος, που διεύθυνε την ωραία χοροδία ο αγαπητός κύριος Κωνσταντίνος Ρούτουλας, με τόση θαυμαστή επιτυχία. Θα μου επιτρέψετε να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω για την παρουσία τους κάποια πρόσωπα με τα οποία συνδέουμε, και πρωτίστως τον αγαπητό και σεβαστό πατέρα Γεώργιο Σελή, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος και εκπροσωπεί όλους τους ιερείς της Ελλαδικής Εκκλησίας στις διάφορες υποθέσεις που αφορούν. Μας αφορούν. Ευχαριστώ όλους τους ιερείς που ευρίσκονται εδώ, ιδιαίτερος τον πατέρα Εμμανουήλ Πετράκη, που ήρθε από την πατρίδα του Γρηγορίου του Πέμπτου και του Παλαιών Πατρών Γερμανού, τη Δημητσάνα, μαζί με την ψάλτρια την κυρία Ανδρομάχη Τσάπα, που είναι και επίτροπος, τον κύριο Παρασκευόπουλο με τη σύζυγό του που ήρθε και αυτός από τη Δημητσάνα για την εκδήλωση. Και να ευχαριστήσω και τον κύριο Γεώργιο Καζά, διαπρεπή φιλόλογο και συγγραφέα, διευθυντής εδώ του ραδιοφωνικού σταθμού της τοπικής εκκλησίας, με τον οποίο υπηρετήσαμε μαζί στην εκπαίδευση στο πειραματικό γυμνάσιο Λύκειο Αναβρήτων. Και χαιρετίζω και την παρουσία του κυρίου Θόδωρου Παπαϊωάννου, που ερμήνευσε το τελευταίο τραγούδι με θαυμαστή πληρότητα και επιτυχία, με τον οποίο είχαμε συνεργαστεί πολλά χρόνια στις εκπομπές παραδοσιακής μουσικής του κυρίου Μιλωνά στην κρατική τηλεόραση. Η συμμετοχή μου απόψε εδώ είναι η μελωδική παρουσία, θα έλεγα, και επένδυση του αγώνα μέσα από τα δημοτικά τραγούδια. Και να ξεκινήσουμε πρώτα με το τραγούδι, το γνωστό τραγούδι «Χαρά που το έχουν τα βουνά, τα κάστρα, περηφάνεια», που συνδυάζει το διπλό νόημα της εορτής, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την ύψωση του Λαβάρου στο ιστορικό μοναστήρι
της Αγίας Λαύρας το 1821 και στις 23 Μαρτίου πάλι από τον ίδιο τον παλαιόν πατρόν Γερμανό που ευλόγησε τα όπλα των επαναστατημένων Ελλήνων στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου της Πάτρας. Όπως είπαμε, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ήταν από τη Δημητσάνα και δεν είναι τυχαίο, γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1771, Μεγάλη Παρασκευή τότε με το παλαιό ημερολόγιο. Και 50 χρόνια μετά έγινε αθενεγέρτης και ευλόγησε τα όπλα των επαναστατημένων Ελλήνων. Ήταν ανιψιός του Πατριάρχου του Γρηγορίου του Πέμπτου, χρημάτισε και πρωτοσύγκελος και μετά έγινε επίσκοπος παλαιών πατρών Γερμανός. Παλαιών πατρών. Όταν λέμε παλαιών πατρών, οι παλιές πάτρες είναι η σημερινή, πάτρα της Αχαΐας. Νέων πατρών όταν λέμε, γιατί υπάρχει και δεσπότης νέων πατρών. Είναι νέες πάτρες, λέγεται η σημερινή η Πάτη. Χαρά που το έχουν τα βουνά λοιπόν, τα κάστρα περηφάνεια, γιατί γιορτάζει η Παναγιά, γιορτάζει και η πατρίδα. Μωρέ χαρά που το έχουν, χαρά που το έχουν τα βουνά. Γερμανό της
πατραστό δεσπότη. Μωρέ για να βλογάει, για να βλογάει τα αρματά. Για να βλογάει τα αρματά να καίτε τους τραγούδι είναι εδώ ντόπιο δικό μας, που αναφέρεται στο θάνατο του Κολοκοτρώνη. Τα πουλιά στα δημοτικά τραγούδια κατέχουν σημαντική θέση. Η Πέρδικα, ο Αϊτός, τα Χελιδόνια, τα Κοράκια, όλα αυτά πολλές φορές επιστρατεύονται να μεταφέρουν καλές ή και κακές ειδήσεις. Στο συγκεκριμένο τραγούδι εξαγγέλλεται από ένα πουλάκι ο θάνατος του Κολοκοτρώνη, ο οποίος δεν πέθανε από εχθρικό βόλι, ούτε στη φυλακή εδώ που ήταν φυλακισμένος, αλλά πέθανε στο γάμο του γιού του, του Κολίνου, σε ένα τραπέζι που έγινε στα Ανάκτορα. Ήπιε παραπάνω ο γέρος του Μωριά, του άρεσε το κρασί, και πέθανε στις 14 Φεβρουαρίου 1843 από αποπληξία, συμφόρηση. Ένα πουλάκι ξέβγαινε μέσα από την Αθήνα, στην Κόρθο κάνει κολατσιό, στο Άργος διλινίζει, στο Παλαμίδι πέταξε, στις φυλακή στην πόρτα. Ένα πουλάκι ξεβγαίνε μέσα από την Αθήνα. Στην Κόρθο κάνει κολάτσιο, στην Κόρθο κάνει κολάτσιο, στο Άργος διλινίζει. Μωρέ στο πάστο Παλαμίδι πέταξε, στο Παλαμίδι πέταξε, στις φυλακή στην πόρτα. Φίλα μωρέ, φίλα
φύλλα φυλακωμένοι το ρωτούν. Φυλακωμένοι το ρωτούν κατά δική του λένε. Αντιμωρέ, αντιμάντα τα έφερες. Σαν τη μάντα τα έφερες, πόρχες απ' την Αθήνα. Κολο μωρέ, κολο, κολο, κοτρώνεις πέθανε. Κολοκοτρώνεις πέθανε στο γάμο του Κολίνου. Η πιο φημισμένη οικογένεια των κλεφτών στο Μοριά ήταν των Κολοκοτρωνέων. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο θρηλυκός γέρος του Μοριά, μιλώντας για την οικογένειά του, στον Γεώργιο Τερτσέτη, λέει: «Από τότε που φάνηκαν εις τα μέρη μας Τούρκοι, ποτέ δεν τους αναγνώρισαν, αλλά ήσαν σε αιώνιο πόλεμο. Από 36 πρωτοξαδέρφια μου, μόνον 8 εγλίτωσαν. Οι άλλοι εχάθηκαν όλοι. Δεν είναι διάσελο που να μην είναι θαμμένος Κολοκοτρώνης. Χωριστά τα δεύτερα ξαδέρφια, θείοι και λοιποί φίλοι χαμένοι. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο σημαντικότερος των Κολοκοτρωνέων, γεννήθηκε στις 3 Απριλίου 1770 εις ένα δέντρο από κάτω, εις την Παλαιάν Μεσσηνία, εις ένα βουνό ονομαζόμενον Ραμοβούνιο. Η καταγωγή του βέβαια ήταν από το Λιμποβίσι της Γορτινίας, που τότε υπαγόταν στην πλατεία, στην επαρχία της Καρίτενας. Από πολύ μικρός ακολούθησε τον κλεφταρματολικό βίο. Η ζωή του ήταν πολυκύματη, γεμάτη αγώνες κατά των Τούρκων. Οι αγώνες του, το αδούλωτο φρόνημά του, η πίστη του στο δίκαιο των Ελλήνων και το λαμπερό μυαλό του τον κατέστησαν και επίσημα αρχιστράτηγο του Μοριά, εκ των σημαντικότερων ανδρών του εθνικού μας αγώνα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε και θα το ερμηνεύσει ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος, ερευνητής της εθνικής μας μουσικής, φιλόλογος, μουσικολαγογράφος και παραγωγός πολλών εκπομπών, εξυμνεί το τραγούδι αυτό το μεγαλείο των Κολοκοτρωνέων, ιδιαίτερα του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, που το όνομά του έγινε σύμβολο του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα, το 1821. Στο τραγούδι που θα ακούσουμε εξαίρεται η λαμπρή εμφάνιση, ο εντυπωσιακός οπλισμός και προπαντός η υπερηφάνεια των Κολοκοτρωνέων. Το τραγούδι αυτό είναι από τα πλέον δημοφιλή στην Πελοπόννησο, γι' αυτό και δικαίως θεωρείται ως ο κατεξοχήν εθνικός ύμνος του Μοριά. Thank you.
κλαμπούν τα χιό, ωρέ τα χιόνια στα βουνά, κι ο ήλιος στα λαγκάδια με τσιλάμπι. Ωρε λαμπί κι κλεφτούρια. Με τσιλάμπι, ωρε λαμπί κι κλεφτούρια. Οι κολοκότρονεοι έχουν τάσει, ωρε τα σύμια τα πολλά. Έχουν τάσει, ωρε τα σύμια τα πολλά, τις ασημένιες πάλες της πεντάρα, ωρε να ράδες τα κουμπιά. Πεντάρα, ωρε να ράδες τα κουμπιά, της εξιτάτσα πράζα αυτή δέκα, ωρε δέκα τα δέχονται. Ναυτή δέκα, ωρε δέκα τα δέχονται, τη γης να την πατάνε καβάλα παν, ωρε πάνε στην εκκλησά. Καβάλαπαν, ωρε πάνε στην εκκλησά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλαπε, ωρε περνούν αντίδερο. Καβάλαπε, ωρε περνούν αντίδερο, να του παπά το χέρι ρίχνουν φλουριά, ωρε φλουριά στην Παναγιά. Και ένα τραγούδι που έχει σαν θέμα το πλάτανο. Ο πλάτανος σε πολλά δημοτικά τραγούδια εξυμνείται και κατέχει σημαντική θέση. Και σε τραγούδια του γάμου, της αγάπης. Τα αρνιέσαι πως εφίλησα στον πλάτανο στη βρύση και βάλαμε για μάρτυρα τα φύλλα του πλατάνου. Τώρα τα φύλλα πέσανε και ποιος θα μαρτυρήσει? Θα μαρτυρήσει ο πλάτανος, θα μαρτυρήσει η βρύση. Στα ιστορικά και κλέφτικα τραγούδια, ο πλάτανος με τη βαθύ σκιά φιλοσιά του κατέχει πραγματικά σημαντική θέση. Στο τραγούδι που θα ακούσουμε, καθιστικό τραγούδι ελευθέρου ρυθμού, στη μέση στα καλάβρητα, στον πλάτανο από κάτω, κάθονται τρεις γέροντες και τρεις καπεταναίοι
για να συσκεφτούν και να πάρουν ιστορικές αποφάσεις. Ακόμα στη ρίζα του πλατάνου ακουμπούσαν οι ήρωες τα αρματά τους ή τα κρεμούσαν αράδα-αράδα για να ξεκουραστούν ή και να διασκεδάσουν. Στο αντάμωμα των γερόντων Ζαΐμι, Πετιμεζά και Χαραλάμπη, στην πρόθεσή τους να πάρουν την Πάτρα, ο Πετιμαζάς παροτρύνει τον γέροντα Ζαΐμι να βάλει και εκείνος υπογραφή να πάρουν την Πάτρα, πράγμα το οποίο στη συνέχεια έγινε με τόλμη και με αυτοθυσία. Στη μέση τα καλά βρετά λοιπόν. Συμβουλίο
Πάτρα για να κάψουν βαλεζάι. Ένα χειροκρότημα στον κύριο Βασίλη Διαμαντή που έπαιξε κλαρίνο τόσο πολύ που αποδίδει το χρώμα, το παραδοσιακό, το ηρωικό που αντιστοιχεί στα δημοτικά τραγούδια μας με το ιδιαίτερο αυτό ύφος. Το επόμενο τραγούδι που θα αποδώσει ο Πέτρος Αντρουτσόπουλος είναι από εκείνα του λεγόμενου ακριτικού κύκλου. Ακριτικά είναι τα τραγούδια εκείνα τα οποία είναι πολύ παλιά, 8ος, 9ος αιώνας και αναφέρονται στους ακρίτες που φύλαγαν τα άκρα, τα σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που κινδύνευαν από επιδρομές κυρίως Σαρακινών. Το τραγούδι αυτό έχει σαν θέμα την κόρη, την Αντριωμένη, που δείχνει και τη συμμετοχή των γυναικών στον αγώνα. Η Αντριωμένη κόρη Λάμπρο ήταν εντυμένη με ανδρική περιβολή, την είχαν αναγνωρίσει και 42 τουρκόπουλα την κυνηγούσαν για να την ατιμάσουν. Και εκείνη η καημένη, πού αλλού να τρέξει να βρει καταφύγιο, τρέχει στον Αγιώργη. Άγιε μου Γιώργη, γλίτομαι από τον Τουρκόν τα χέρια. Και του τάζει μάλιστα αγιωτικά να φέρνω λίτρες το κερί και οκάδες το λιβάνι και με βουβαλωτόμαρα να κουβαλώ το λάδι. Για ποιο λόγο? Για να καίει ακατάπαυστα το καντήλι του προστάτη της Αγίου. Σαράντα δυο τουρκών, οι πουλά, τη λάμωρε, τη λάμπρο κυνηγάνε. Λάμπρο από κι λάμπρο από το φοβό της τη λάμπρο μου. Τη λάμπρο από το φόνο ποτή στον άμορε, στον Άι Γιώργη τρέχει. Άγιε μου Γιώργη, γλιτώ με την ορφανή. Άγιε μου Γιώργη, γλύνει το μένα απ' τον μωρέ, απ' τον Τούρκον τα χέρια. Να φέρνω κα δε στο κερί τη λάμπρο μου. Να φέρνω κα δε στο κερί και λίμωρε και λίτρε στο λιβάνι. Βουβαλώ το μαρά τη λάμπρο μου.
και με κουβαλό το όνομα Ράνα. Ακούμω ρε, ακουβαλό το λάδι. Άγιε μου γιο, άγιε μου Γιώργη, γλιτώ με την ορφανή. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής, όπου παρακολουθήσαμε μια μουσική εορταστική εκδήλωση με το διπλό θέμα, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την Εθνική Επέτειο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Πρώτης Βουλής των Ελλήνων, Βουλευτικό, στο Ναύπλιο. Το πρόγραμμα περιέλαμβανε βυζαντινούς ύμνους στις εορτήσεις του Ευαγγελισμού, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια, καθώς και νεότερα έντεχνα τραγούδια αναφερόμενα στο γεγονός της Εθνικής Εορτής. Το πρόγραμμα ερμήνευσε το μουσικό σχήμα Βυζαντινή και Παραδοσιακή Αντίλαλη στη διδασκαλία και διεύθυνση του Κωνσταντίνου Ρούτουλα, καθώς και ο μουσικολογιώτος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Χρήστος Κυριακόπουλος, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά για την αγάπη του να μου στείλει αυτή τη δουλειά για να την απολαύσουμε κι εμείς μέσα από το Hellenic TV και εσείς φυσικά από τα σπίτια σας. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας την ερχομένη Τρίτη με ένα διαφορετικό θέμα. Από μένα τον πατέρα Ιωσήφ, καλό σας βράδυ.